εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή χορηγεί το Immunace Original. Ξεκλείδωσε τη δύναμη του ανοσοποιητικού σου. Ξεκλείδωσε τη δύναμη του ανοσοποιητικού σου συστήματος με το συμπλήρωμα διατροφής Immunace Original. Immunace από την Vita Biotics. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Μέλημα αυτής της εκπομπής είναι υγεία. Γιατροί από όλες τις ειδικότητες συμβουλεύουν και ενημερώνουν για τις τελευταίες εξελίξεις της ιατρικής. Απόψε φιλοξενούμε τον Δόκτωρ Αριστομένη Τουρβά, ειδικός παθολόγος ενδοδικολόγος. Προτού όμως τον καλωσορίσω, έτσι θέλω να σας πω λίγα λόγια για το βιογραφικό αυτού του κυρίου. Ο Δόκτωρ λοιπόν Αριστομένης Τουρβάς είναι ειδικός παθολόγος, εντατικολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην παχυσαρκία και διαχείριση βάρους από το University of South Wales. Είναι επίσης κάτοχος πιστοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας, καθώς και τριών επιπλέον σχετικών πιστοποιήσεων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Καιρό να σας δούμε και πάλι. Πριν ένα χρόνο σχεδόν, έτσι. Σωστά. Καλωσορίσατε και πάλι. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Πραγματικά. Καλά. Γιατρέ μου, όπως προανέφερα προηγουμένως, είσαστε ειδικός παθολόγος, εντατικολόγος. Με τα πτυχιακά και όλα αυτά. Τώρα, πώς αποφασίσετε εσείς να διευρύνετε το αντικείμενό σας και να ασχοληθείτε με την παχυσαρκία? Η παχυσαρκία έχει ήδη ταυτοποιηθεί ως νόσος από το 1948. Είναι νόσος, Βεβαίως. Mm. Ενώ πολλές φορές αυτό υποτιμάται. Mm. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λοιπόν το 1948 τη χαρακτήρισε επισήμως ως νόσο και μάλιστα πρωτεύουσα σημασίας. Mm-hmm. Και ένας από τους λόγους είναι ότι μπορεί να προκαλέσει με τη σειρά της να είναι παράγοντας κινδύνου για μια σειρά από άλλα προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά προβλήματα, χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπνική άπνοια. Όλα αυτά. Ακόμα και για κάποιες μορφές καρκίνου μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου σύμφωνα με τις μελέτες. Επομένως, έχει μια σύνθετη αλληλεπίδραση με μια σειρά από άλλα θέματα υγείας. Και αυτό ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα. Και πολύ καλά κάνετε. Γιατί πράγματι έχουμε αρκετούς υπέρβαρους. Δηλαδή, γενικά. Ναι. Όντως, ναι. Η παχυσαρκία αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με τον αριθμό των παχύσαρκων και υπέρβαρων ατόμων να αυξάνεται συνεχώς. Συνεχώς. Έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι η ιατρική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας? Πρέπει να είναι, ναι. Σύνθετη. Ναι. Η παχυσαρκία ως νόσος χρήζει και μιας αντίστοιχης ιατρικής παρακολούθησης και διερεύνησης και αντιμετώπισης. Mm-hmm. Ο λόγος είναι ότι η παχυσαρκία πολλές φορές μπορεί να είναι δευτερογενής, δηλαδή να σχετίζεται με άλλα νοσήματα που την προκαλούν έμεσα. Για παράδειγμα, υποθυροειδισμός, δηλαδή χαμηλά επίπεδα θυροειδικών ορμονών στο αίμα. Άλλα νοσήματα όπως νόσος Κούσινγκ, υπερκορτιζολεμία κτλ. Οπότε πολλές φορές χρειάζεται να γίνει μια διερεύνηση για την αιτία της παχυσαρκίας. Αλλά πέραν τούτου, όπως είπαμε, μπορεί να προκαλέσει με τη σειρά της και άλλα πολλαπλά προβλήματα υγείας. Επομένως, πρέπει να γίνει ένας αναλυτικός διαγνωστικός έλεγχος, δηλαδή να γίνει μια σειρά από αναλύσεις αίματος, να ληφθεί αναλυτικά το ιστορικό του ασθενή. Χαρακτηριστικά πρέπει να γίνουν αναλύσεις γλυκόζης, ηλεκτρολιτών, νεφρικής λειτουργίας, υπατικής βιοχημίας, χοληστερόλης, τριγλυκερίδιων, ουρικού οξέως, αρκετά, έτσι. Θυροειδικών ορμονών, ναι. Για να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Και από τη δική μου εμπειρία, στον γιατρό θα απευθυνθούν άτομα τα οποία έχουν φτάσει στο στάδιο πλέον της παχυσαρκίας, δεν είναι απλώς στο στάδιο του να είναι υπέρβαρα και αρχίζουν και βιώνουν πλέον σοβαρές επιπλοκές στην υγεία τους λόγω της παχυσαρκίας. Θα συζητήσουμε και για το αντίκτυπο του σώματος ίσως αργότερα. Τώρα, με ποιο τρόπο η φαρμακευτική αγωγή βοηθάει στην απώλεια κιλών? Η φαρμακευτική αγωγή έχει πλέον προωθηθεί πάρα πολύ στην σύγχρονη εποχή. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το τομέα και αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Η φαρμακευτική αγωγή δρά κυρίως με δύο τρόπους, είτε δρώντας στο κέντρο της όρεξης στον εγκέφαλο, είτε μειώνοντας την απορρόφηση λοιπόν από τον γαστρεντερικό σωλήνα.
Σε κάθε μία από τις δύο αυτές περιπτώσεις, πρέπει βέβαια για να χορηγηθούν να τηρούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα, συγκεκριμένα κριτήρια βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να τα πάρει αυτά τα φάρμακα. Υπάρχουν συγκεκριμένες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες βάσει του δίκτυ μάζα σώματος και των θεμάτων υγείας του ασθενή. Και αυτό που είναι στόχος της φαρμακευτικής αγωγής της παχυσαρκίας είναι να υποβοηθήσει, να ενισχύσει την απώλεια βάρους σε συνδυασμό με την κατάλληλη δίαιτα, mm-hmm. να βοηθήσει τις περιπτώσεις εκείνες που ο ασθενής, παρά το ότι έχει κάνει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και με δίαιτα και γυμναστική και με αλλαγές τρόπου ζωής, εξακολουθεί να βιώνει σοβαρό θέμα παχυσαρκίας με αποτέλεσμα να αρχίσουν να υπάρχουν επιπλοκές στην υγεία του. Άρα λοιπόν, προς αυτές τις κύριες κατευθύνσεις προσανατολίζεται η φαρμακευτική αγωγή. Όπως είπαμε, βέβαια, πάντα με κατάλληλα κριτήρια. Ναι. Δεν είναι για όλους. Με βάση διεθνείς οδηγίες. Κάθε άτομο έχει διαφορετική αντιμετώπιση, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Με βάση το δίκτυ μάζα σώματος, τα προβλήματα υγείας που πιθανώς υπάρχουν κτλ. Τώρα, ποια είναι η διαφορά, γιατρέ μου, ανάμεσα στα φάρμακα που συνταγογραφείται ο γιατρός και στα διάφορα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά και υπόσχονται θαυματουργό αντίσμα ίσως? Κοιτάξτε, τα βλέπουμε πρώτα απ' όλα, αυτά. Ήδη η έννοια του θαυματουργού είναι υπερβολική. Ναι. Οι σωστές διαστάσεις είναι οι εξής. Ένα φάρμακο για να εγκριθεί περνά από μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, υπόκειται σε πολύ σύνθετους ελέγχους, μακροχρόνιους, με πολλές χιλιάδες ασθενείς να συμμετέχουν σε ειδικές μελέτες. Στη συνέχεια, ακολουθούν δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή ιατρικά περιοδικά. Και μετά σιγά σιγά καταλήγει να προκύψει μια σύσταση από διεθνείς οργανισμούς για τη χρήση τους με συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα λοιπόν είναι αντιληπτό ότι βότανα για παράδειγμα που ακούει κανείς ή παραφάρμακα δεν μπορούν αυτά να έχουν περάσει αυτόν τον τόσο ενδελεχή μακροχρόνιο έλεγχο για να έχει ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους και αντιστοίχως και η ασφάλειά τους και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χορηγούν. Και λένε πολλοί ότι αν το πάρεις αυτό το φάρμακο, ας πούμε, σε τρεις εβδομάδες θα χάσεις τόσα κιλά και όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, η ίδια έννοια του θαυματουργού δεν είναι δεν σωστή διάσταση. Ναι. Και εκτός αυτού, δεν πρέπει να υπάρχει απώλεια βάρους υπερβολικά ταχεία. Γιατί εκεί έχουμε άλλες παρενέργειες. Είναι δύσκολο πράγματι αυτή η ταχεία των απολειών, των κιλών, δεν είναι και σωστή. Βεβαίως δεν είναι σωστή. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την απώλεια βάρους. Όταν ακούτε για δίαιτες εξπρές, αυτές μπορεί να δημιουργήσουν και θέματα υγείας. Η απώλεια βάρους πρέπει να έχει σε συγκεκριμένο ρυθμό, δηλαδή να είναι περίπου ένα κιλό ένα εβδομάδα. Όταν κανείς υπερβάλλει, δηλαδή όταν υπερβεί αυτό το όριο, αρχίζουν και υπάρχουν επιπλοκές. Αντί να χάνει λιπόδιστο, χάνει εν τέλει μυϊκή μάζα, δηλαδή το αντίθετο από αυτό που θέλαμε. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ζητήματα. Αν είναι υπερβολικά ταχεία, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καρδιακές αρρυθμίες. Χρειάζεται μέτρο. Υπάρχουν άτομα τα οποία διστάζουν να πάρουν αυτά τα φάρμακα, φοβούνται οι πιθανές παρενέργειες βέβαια. Διότι υπάρχουν και οι παρενέργειες, έτσι δεν είναι? Οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή για οποιαδήποτε χρόνια νόσο έχει δυνητικές παρενέργειες. Γι' αυτόν τον λόγο και αυτές οι φαρμακευτικές αγωγές, όπως και οποιαδήποτε άλλη, χορηγούνται με συγκεκριμένα κριτήρια σε άτομα τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υποκατάλληλη καθοδήγηση ιατρική και παρακολούθηση. Ακριβώς διότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν υπάρχει πράγματι ένδειξη για τη χρήση τους, τότε τα ωφέλη υπερβαίνουν κατά πολύ τους όποιους πιθανούς κινδύνους. Αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Πρέπει να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες βασίζονται στο δίκτυ μάζα σώματος, τα προβλήματα υγείας του ασθενή και ούτω καθεξής. Για πόσο καιρό μπαίνει κάποιος σε φαρμακευτική αγωγή για την απώλεια ή τη συντήρηση του βάρους του? Mm-hmm. Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσους. Ναι. Και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε όπως όλες τις άλλες χρόνιες νόσους. Επομένως, η φαρμακευτική αγωγή θα δοθεί με τον ίδιο τρόπο που θα δινόταν για οποιαδήποτε άλλη χρόνια νόσο. Δεν θα πρέπει να περιορίσουμε δηλαδή τη διάρκεια της μόνο για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τώρα, η απώλεια πολλών κιλών σε σύντομο χρόνο φαίνεται να είναι μια πολύ ελκυστική ιδέα, έτσι δεν είναι? Πώς, οι ασθενείς σας πώς το βλέπουν αυτό? Θέλουν να χάσουν κιλά σε ένα μήνα, παραδείγματος χάρη? Πώς το βλέπετε αυτό? Είναι σίγουρα επικίνδυνο να υπάρχει υπερβολή, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά μια πολύ σταδιακή απώλεια βάρους. Της τάξης του ενός κιλού την εβδομάδα. Εγώ οφείλω να το δω μέσα από την επιστήμη, μέσα από την οπτική της επιστήμης. Σωστό. Αν υπερβεί κανείς αυτό το όριο, το ένα κιλό την εβδομάδα, τότε υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να χάσει μυϊκή μάζα για λιπόδιστο, να έχει ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, διότι χάνοντας μυϊκή μάζα που με τη σειρά της καταναλώνει ενέργεια, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να χάσουμε λιπόδιστο. Δηλαδή, μπορεί ο ασθενής να καταλήξει να έχει αυτό που λέμε σαρκοπενική παχυσαρκία, δηλαδή να έχει και μειωμένη μυϊκή μάζα και να παραμένει σε μεγάλη ποσότητα λιπόδιστο στον οργανισμό του. Οπότε
έχουμε όλα τα αρνητικά στο τέλος. Πρέπει λοιπόν να είναι πολύ, πολύ σταδιακή η απώλεια, όπως ακριβώς λέει η επιστήμη. Πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος της δίαιτας και της διατροφής γενικότερα στο θέμα της παχυσαρκίας? Αναντήρητα, είναι... η υγιεινή διατροφή είναι αναπόσπαστος κρίκος της αντιμετώπισης θεραπευτικά της παχυσαρκίας. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς αυτό. Και πιθανώς είναι και πιο σημαντικός κρίκος. Βέβαια, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η δίαιτα είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν μπορεί κανείς να είναι σε μόνιμη δίαιτα. Είναι όμως ένας πολύ σημαντικός κρίκος, αναμφισβήτητα. Και πρέπει κανείς να αλλάξει την οτροπία του, τον τρόπο ζωής του. Δηλαδή να τρέφεται υγιεινά, να αποφεύγει τις τροφές που είναι πολύ ψηλές σε ενεργειακή πυκνότητα, να βάλει στη ζωή του τη γυμναστική, το θα συζητήσουμε ενδεχομένως και αργότερα. Και μέσα από, μέσα από αυτή την οπτική να προσεγγιστεί το θέμα. Αλλά άρα ένας παχύσαρκος άνθρωπος να αποφασίσει να χάσει κιλά, θα πρέπει να ξεκινήσει από πού? Από τη διατροφή του πρώτα? Κοιτάξτε. Από εσάς κανονικά. Ένας παχύσαρκος, λέω. Ο οποίος πρέπει να έρθει σε έναν ειδικό. Έτσι δεν είναι? Η παχυσαρκία. Ναι. Άρα λοιπόν, αν μιλούμε για άτομα που ανήκουν πλέον στην κατηγορία των παχυσάρκων. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία που έχουν δείκτη μάζα σώματος πάνω από το 30. Μάλιστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται μία. Πάνω από 30, είπετε. Δείκτη μάζα σώματος. Μπορούμε να το συζητήσουμε, να σας εξηγήσω και τι ακριβώς είναι ο δείκτη μάζα σώματος. Άρα λοιπόν, όταν. Όντως το άτομο εμπίπτει στην κατηγορία αυτή του παχύσαρκου ατόμου, πρέπει να υπάρχει μια πολυπαραγοντική προσέγγιση, η οποία θα αφορά και το ζήτημα της υγιεινής διατροφής. Δηλαδή το άτομο πρέπει να εκπαιδευτεί να αποφεύγει τις τροφές που είναι υπερβολικά πυκνές ενεργειακά, δηλαδή που έχουν πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας σε μικρό όγκο τροφής, να συνηθίσει τον μη καθιστικό τρόπο ζωής κτλ. Και συγχρόνως βέβαια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση αν υπάρχει κάποιο άλλο αίτιο που προκάλεσε την παχυσαρκία ή αν το άτομο αυτό χρήζει και κάποιες φαρμακευτικές αγωγές. Οπότε εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι χρειάζεται μια συνδυαστική προσέγγιση. Δεν είναι ότι θα ξεκινήσει σύντος καλύπτοντας μόνο ένα κομμάτι, μόνο τη δίαιτα ή μόνο τη γυμναστική ή μόνο τη φαρμακευτική αγωγή. Θα πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση του θέματος. Ναι, ναι. Τώρα, είναι και κληρονομικό, γιατρέ, αυτό? Η παχυσαρκία. Υπάρχουν άτομα τα οποία. Είναι κληρονομικά. Θα το πάρουμε από τη μητέρα μας, από τον πατέρα μας, από τον παππού, από τη γιαγιά, το DNA μας. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, αλλά δεν είναι απόλυτη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θα συμβάλλει μεν στο να έχει κανείς αυξημένο κίνδυνο, αλλά έχει σημασία και ο τρόπος ζωής του ατόμου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είναι ευαισθητοποιημένα τα άτομα που έχουν πολλούς συγγενείς πρώτου βαθμού. Είναι παχύσαρκα, ναι. Που να έχουν θέματα με την παχυσαρκία. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να προσέχουν με πρόληψη, με υγιεινή διατροφή, όπως είπα, δηλαδή με την αποφυγή πολύ πυκνών ενεργειακά τροφών, να μπορούνται να γυμνάζονται συστηματικά, να αποφεύγουν γενικά έναν τρόπο ζωής καθιστικού τύπου. Με αυτούς τους τρόπους είναι πιθανό να μπορέσουν να προλάβουν το να μεταβούν στην κατηγορία των υπέρβαρων και μετά των παχύσαρκων. Δεν είναι απόλυτο δηλαδή ότι όποιος έχει γενετική προδιάθεση οπωσδήποτε θα γίνει και παχύσαρκος. Μπορεί να πάρει κάποια προληπτικά μέτρα. Αν φτάσει παρά την προσπάθειά του στα στάδια του υπέρβαρου και του παχύσαρκου, θα πρέπει να υπάρξει και ανάλογη αντιμετώπιση. Το άλλο έχει σχέση κάποτε ένας ψηλός παδός. Λέει, εγώ είμαι ψηλός, σώνω κι άλλα κιλά. Και ένας κοντός. Δηλαδή, υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ ψηλού και κοντού, η γυναίκα ή άντρας? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας και αυτό μας φέρνει ουσιαστικά. Γιατί ακούω τέτοια πράγματα. Ότι είμαι ψηλός δεν είναι ανάγκη να κάνω δίαιτα, γιατί εγώ το βάρος δεν είναι τόσο. Ενώ είναι πρόβλημα κι αυτό, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας, διότι μου δίνει και την ευκαιρία να αναφερθώ στην έννοια του δείκτη μάζα σώματος. Ο δείκτης μάζας σώματος λοιπόν είναι ένας τρόπος να ξέρουμε σε ποια κατηγορία ανήκουμε. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι το βάρος μας είναι φυσιολογικό αναλογικά με το ύψος μας, ή αν το βάρος μας είναι υπερβολικό σχέση με το ύψος μας. Πώς το υπολογίζουμε λοιπόν? Διαιρούμε το βάρος μας σε κιλά, δια το ύψος μας σε μέτρα στο τετράγωνο. Να θέσω ένα παράδειγμα. Αν ένα άτομο είναι 90 κιλά και έχει ένα ύψος γύρω στο 1,80, αν κάνετε τα μαθηματικά, αν κάνετε τις διαιρέσεις, θα δείτε ότι έχει ένα δείκτη μάζας σώματος περίπου στο 27. Μάλιστα. Οι τιμές του δείκτη μάζας σώματος κυμαίνονται ως εξής. Από 18,5 έως 25, το άτομο θεωρείται ότι έχει φυσιολογικό βάρος. Από 25 έως 30, το άτομο είναι υπέρβαρο. Και πάνω από 30 ανήκει πλέον στην κατηγορία των παχυσάρκων. Οπότε το άτομο που προανέφερα, το παράδειγμα που έδωσα. Ανήκει στους υπέρβαρους. Έστω και αν είναι υψηλός. Ακριβώς. Έστω και αν είναι υψηλός.
Ενώ είναι το ίδιο πρόβλημα και το ίδιο αυτόν και ο κοντός. Εξακολουθεί λοιπόν να του αυξάνει το κίνδυνο για καρδιακά προβλήματα, ναι, για υπνική άπνοια, ναι, για μια σειρά από πολλαπλά είναι θέματα υγείας. Χολολιθίας, ναι, η παχυσαρκία μπορεί να σχετίζεται με χίλια προβλήματα. Χολολιθίαση, οστεοαρθρίτιδα, υπνική άπνοια, σακραλώδης διαβήτης, καρδιακά νοσήματα, αναπνευστικά προβλήματα, ακόμα και κάποιες μορφές καρκίνου. Για παράδειγμα, στους άντρες, ο καρκίνος του νεφρού και του προστάτη, στις γυναίκες των οθικών και του τραχύλου. Ο καρκίνος του παγκρέατος επίσης έχει βρεθεί να συσχετίζεται. Δεν λέμε ότι είναι ο μοναδικός παράγοντας κινδύνου, ναι, για αυτά, αλλά αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες. Είναι παράγοντας κινδύνου και για τον προστάτη, έτσι, για τους άντρες. Μάλιστα. 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 Έτσι να ακούνε οι άντρες. Όχι ο αποκλειστικός, σε συνδυασμό. Ναι, σε συνδυασμό, ναι. Τώρα, γιατί ενώ βάζουμε κιλά, τα χάνουμε γρήγορα. Τα χάνουμε τόσο δύσκολα, συγγνώμη. Τα βάζουμε τα κιλά και δύσκολα τα χάνουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Δύσκολα. Θα προσπαθήσω να, ναι, το εξηγήσω πιο απλά γίνεται. Έχει σχέση με την εξέλιξη του ανθρώπου μακροχρόνια, ως είδους. Στην αρχαιότητα, πριν από χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι ουσιαστικά ζούσαν από το κυνήγι. Άρα λοιπόν είχαν πρόσβαση στην τροφή πολύ περιστασιακά. Έπρεπε λοιπόν να καταναλώνουν την τροφή, να αποθηκεύουν όλη αυτή την ενέργεια στα λιποκύτταρά τους και να μπορούν να επιβιώνουν στα μεσοδιαστήματα χρησιμοποιώντας αυτή την ενέργεια των λιποκυττάρων. Άρα λοιπόν εξελικτικά, το ανθρώπινο γένος ανέπτυξε δισεκατομμύρια λιποκύτταρα, τα οποία εξυπηρετούν και εξυπηρετούσαν ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Αυτό που συνέβη όμως είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες η κατάσταση έχει αναστραφεί. Δηλαδή, από εκεί που υπήρχε έλλειψη τροφής, τώρα υπάρχει υπεραφθονία τροφής. Και φυσικά, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει προλάβει εξελικτικά να προσαρμοστεί. Οπότε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι συνεχίζει να αποταμιεύει ο οργανισμός μας την περίσσια της ενέργειας που λαμβάνουμε με τη μορφή των λιποκυττάρων, με τη μορφή του λίπους, και αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα υγείας. Τώρα, τι συμβαίνει όταν πάμε να αποφασίσουμε, όταν προσπαθήσουμε να χάσουμε βάρος? Ναι, ναι. Τότε ο οργανισμός ουσιαστικά βιώνει συνθήκες τεχνητού λοιμού, δηλαδή αντιλαμβάνεται βιολογικά ότι έχεις εκτεθεί σε συνθήκες που δεν υπάρχει τροφή για να την προσλάβεις. Έτσι το βιώνει βιολογικά, ορμονικά ο οργανισμός. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι ρίχνει τον βασικό μεταβολικό ρυθμό. Δηλαδή, ουσιαστικά ο οργανισμός τεχνητά μειώνει την κατανάλωση ενέργειας σε συνθήκες ηρεμίας. Και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να χάσεις βάρος. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ο λιπόδης ιστός είναι ένας ζωντανός ιστός, όπως όλοι οι υπόλοιποι ιστοί του σώματός μας. Και καταναλώνει και αυτός ενέργεια. Όταν αρχίσει και χάνεις λοιπόν λιπόδη ιστό, σταδιακά πέφτει και ο βασικός μεταβολικός ρυθμός. Δηλαδή, πέφτει η κατανάλωσή σου στην ενέργεια και άρα πρέπει να τρως όλο και λιγότερο για να συνεχίσεις να χάνεις βάρος. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη δυσκολία, ιδιαίτερα όπως συζητήσαμε εκείνοι που ανήκουν στην κατηγορία των παχυσάρκων, και σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένδειξη για να χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως είπαμε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, για την υποστήριξη αυτής της μετάβασης. Και βέβαια, όταν μιλάμε για φαρμακευτικές αγωγές, μιλάμε για αγωγές οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έτσι, δεν μιλούμε για οτιδήποτε άλλο. Άρα το καμπανάκι είναι όταν χτυπήσει, θα πρέπει. Πώς θα μας θορυβήσει ότι έχουμε βάλει, ότι είμαστε υπέρβαροι, χωρίς να έχουμε οι ταχυκαρδίες ή οτιδήποτε τέτοια που λέτε, ας πούμε, όταν υπάρχουν. Τι είναι το καμπανάκι που θα μας προβληματίσει να πάμε στο γιατρό? Κοιτάξτε, θα σύστηνα το πιο απλό πράγμα που μπορούν να κάνουν, ναι, όλοι είναι, ναι, να υπολογίσουν το δείκτη μάζας σώματός τους. Είναι κάτι πολύ απλό και εύκολο. Ναι. Όλοι γνωρίζουν το βάρος τους και το ύψος τους. Μάλιστα. Οπότε, ως ένα πρώτο στάδιο, αυτό είναι αρκετό για να ξέρουμε περίπου πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα δει ότι είναι υπέρβαρος, ότι ανήκει στην κατηγορία των υπέρβαρων ατόμων, ήδη μπορεί να ξεκινήσει μια προσπάθεια υγιεινής διατροφής, άσκησης, αποφυγής υπερβολικά ενεργειακών τροφών κτλ. Αλλά ακόμα και ένα άτομο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της παχυσαρκίας και δεν το έχει αντιληφθεί ως τώρα. Πάλι το να το αντιληφθεί με αυτόν τον υπολογισμό είναι πολύ σημαντικό, διότι αλληλεπιδρά με πολλά άλλα προβλήματα υγείας που το άτομο πολλές φορές δεν γνωρίζει καν ότι έχει. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν υπνική άπνοια. Όντας δηλαδή παχύσαρκα άτομα, δεν γνωρίζουν ότι έχουν υπνική άπνοια, το οποίο με τη σειρά του προδιαθέτει το ίδιο σε καρδιακά, η υπνική άπνοια σε καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικά κτλ. Έθεσε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, πολλές φορές είναι αδιάγνωστα αυτά τα άτομα ως προς τις επιπλοκές της παχυσαρκίας. Εκτός που να πας σε ένα πνευμονολόγο και ο πνευμονολόγος θα δει ότι. Σωστά. Αν έχουν συνειδητοποιήσει ότι, ναι, έχουν την ημέρα, για παράδειγμα, πολύ έντονη κούραση, υπνηλία κτλ. Αλλά θέλω να πω, σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν είναι μόνο η υπνική άπνοια, υπάρχουν πολλαπλά ζητήματα υγείας, θα πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση από έναν γιατρό που να ασχολείται με το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι άμα κόψουν το φαγητό, θα δυνατήσουν. Είναι τόσο απλό? Τι λέτε? Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε μια κατηγοριοποίηση. Αν πρόκειται για ένα άτομο το οποίο ανήκει απλώς στην κατηγορία των υπέρβαρων ατόμων, δηλαδή έχει αυτό που λέμε δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 25 και 30,
μπορεί με άσκηση, με κατάλληλη διατροφή, με μια πιο υγιεινή προσέγγιση, δηλαδή αποφεύγοντας για παράδειγμα τις ενεργειακά πυκνές τροφές. Όταν λέμε ενεργειακά πυκνές τροφές, τι εννοούμε? Εννοούμε τα snacks, εννοούμε τις τροφές που έχουν πάρα πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και σε ζάχαρη. Πολλές πατάτες, τα chips, όλα αυτά. Αντιστοίχως όμως, υπάρχουν και επιλογές με πολύ χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα. Για παράδειγμα, τα λαχανικά είναι μια πολύ καλή επιλογή. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η κατηγορία ανθρώπων έχει τη δυνατότητα, αν το εντοπίσει νωρίς, ναι, να κάνει κάποια βήματα και μόνη της. Όταν τώρα το άτομο φτάσει στο στάδιο να ανήκει πλέον επισήμως στην κατηγορία των παχύσαρκων, συνήθως αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν δυσκολία. Δηλαδή, χρειάζονται συνήθως μία ιατρική καθοδήγηση για το πώς να προσεγγίσουν το ζήτημα. Δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντικό να προσπαθούν και τα ίδια. Αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Ούτε δεν λέμε ότι δεν πρέπει να εμπλακούν και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Πρέπει να υπάρχει μία συνολική προσέγγιση του θέματος. Λοιπόν, τα λέτε πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί απόψε θα το δουν το πρόγραμμα μας. Διότι έχουμε και παχύσαρκους και έχουμε και άτομα τα οποία νομίζουν ότι είναι εντάξει και όμως έχουν άπνιες, έχουν τα διάφορα αυτά που μπορεί να προκύψει και από την παχύσαρκία, έτσι, όπως μου λέτε. Να περάσουμε όμως ένα διλημματάκι, γιατρέ μου, γιατί έχουμε και τους σπόνσορες, τους χορηγούς μας που πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί σε λίγο. Πάμε. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το υπέροχο πρόγραμμα απόψε για την παχύσαρκία. Και μαζί μας είναι ο Δόκτωρ Αριστομένης Τουρβάς. Είναι παθολόγος, εντατικολόγος. Λοιπόν, γιατρέ μου, τα μιλούσαμε πολύ ωραία προηγουμένως, αλλά θέλω να μου πείτε, μπορεί η παχύσαρκία να επηρεάσει την εγκυμοσύνη? Γιατί έχουμε πάρα πολλές κυρίες οι οποίες είναι εγκυμονούσες ή θα κάνουν παιδί ή οτιδήποτε. Μπορεί να επηρεάσει αυτή η παχύσαρκία? Ενδιαφέρουσα ερώτηση, ναι. Όντως μπορεί να επηρεάσει και μάλιστα αρχίζει να επηρεάζει ουσιαστικά ήδη τη γονιμότητα από πριν. Έτσι, Για παράδειγμα, έχει βρεθεί από μελέτες ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν δείκτη μάζα σώματος πάνω από 30, δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία της παχυσαρκίας, έχουν μειωμένη γονιμότητα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουν ανοορυκτικούς κύκλους, δηλαδή στον καταμήνιο κύκλο τους δεν υπάρχει ορυξία πολλές φορές, ή πολύ πιο συχνά βιώνουν αποβολές. Και ακόμη και όταν υποβάλλονται σε τεχνητή γονιμοποίηση, εξωσωματική γονιμοποίηση κτλ., ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία στη σύλληψη. Και αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τις γυναίκες. Mm-hmm. Αφορά και τη γονιμότητα και των ανδρών. Έχει βρεθεί δηλαδή. Α, τη γονιμότητα των ανδρών. Βεβαίως. Δηλαδή έχει βρεθεί από μελέτες ότι. Ο παχύσαρκος. Ένα άτομο παχύσαρκο, ένα άτομο που έχει αυξημένο δείκτη μάζα σώματος, έχει μειωμένη λειτουργικότητα των σπερματοζωαρίων. Και άρα μειωμένη πιθανότητα να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη σύλληψη. Ναι. Περνώντας όμως από το στάδιο της γονιμότητας στο στάδιο της εγκυμοσύνης, αυτό που πρέπει να αναφέρει κανείς φυσικά είναι ότι εννοείται πως δεν νοείται η έννοια της δίαιτας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό που νοείται όμως και είναι ωφέλιμο είναι πριν να αποφασίσει μια γυναίκα να προχωρήσει σε εγκυμοσύνη, ακριβώς να κάνει παιδί, θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα να ανήκει στην κατηγορία των υπεύαρων των παχυσάρκων πριν την εγκυμοσύνη. Εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχει αντένδειξη για να κάνει κανείς οποιαδήποτε δίαιτα. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά πρέπει πριν. Να έχει λάβει κανείς τα μέτρα του. Και όσον αφορά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δημιουργούνται πολλαπλά πιθανά προβλήματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η εγκυμονούσα, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι, μπορούν να, να βιώσουν υπνική άπνοια, υπερτασικά επεισόδια, αυξάνει τον κίνδυνο για την εμφάνιση προεκλαμψίας, που χαρακτηρίζεται από υπέρταση σε συνδυασμό με νεφρική δυσλειτουργία και υπατική δυσλειτουργία. Και η προεκλαμψία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε εκλαμψία, που πλέον συνδυάζεται και με σπασμούς. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει επίσης αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη της κοίησης σε γυναίκες οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία της παχυσαρκίας. Ναι. Και μάλιστα οι γυναίκες που έχουν διαβήτη κοίησης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, δεν είναι 100%, αυξημένος κίνδυνος να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2 και μετά την εγκυμοσύνη. Όχι απαραίτητα, αυξημένος κίνδυνος. Ακόμα και για το έμβριο δημιουργούνται δυσκολίες. Δηλαδή, το έμβριο υπάρχει περίπτωση να είναι υπερβολικά μεγάλο. Αυτό λέμε μακροσωμία. Θα σας ρωτούσα τώρα. Το παιδάκι μπορεί να γεννηθεί με χαμηλό βάρος? Υπάρχει η πιθανότητα το παιδί να είναι κάτω από το βάρος του? Το αντίθετο, μπορεί να δημιουργηθεί μακροσωμία έτσι, και αυτό να δημιουργήσει και δυσκολίες με τον τοκετό. Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη και ιδίως πριν να αποφασίσει η γυναίκα να προχωρήσει. Στην εγκυμοσύνη, σίγουρα.
το οποίο είναι το καλύτερο για το, και για το παιδί και για την υγεία, έτσι δεν είναι? Σωστά. Τώρα, γνωρίζουμε ότι η γυμναστική επίσης βοηθάει στην απώλεια κιλών. Πόσο εύκολο όμως είναι να γυμναστεί ένας παχύσαρκος? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας, διότι δεν είναι κατάλληλη η ίδια η γυμναστική για όλα τα παχύσαρκα άτομα. Mm. Ένα παχύσαρκο άτομο μπορεί να έχει, για παράδειγμα, στεφανία ανόσο και να εμφανίζει στη θάχη. Μπορεί να έχει αναπνευστικά προβλήματα. Μπορεί να έχει άσχημη οστεοαρθρίτιδα. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να προτείνει την ίδιου τύπου άσκηση σε όλα αυτά τα άτομα. Κάθε άτομο είναι εξειδικευμένο. Και πρέπει να κάνουμε και ένα διαχωρισμό ως προς τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε αδράνεια, που είναι η βάση. Έτσι. Δηλαδή, να ζει κανείς κυρίως μια καθιστική ζωή, να αποφεύγει σχεδόν εντελώς τη σωματική δραστηριότητα. Υπάρχει τώρα αυτό που λέμε αμέσως μετά φυσική δραστηριότητα της καθημερινότητας. Δηλαδή, να κάνουμε τις δουλειές σπιτιού μας, να πάμε να εργαστούμε, να μην είμαστε τελείως καθιστικοί, αλλά ούτε να κάνουμε συστηματικά γυμναστική. Και υπάρχει και αυτό που λέμε τυπική σωματική άσκηση, δηλαδή το γνωστό γυμναστήριο. Όχι μόνο γυμναστήριο φυσικά, το γρήγορο βάδιν, το τζόκινγκ, δηλαδή κάποιες μορφές άσκησης οι οποίες είναι πιο οργανωμένες, πιο συστηματικές. Αλλά δεν είναι, όπως είπαμε, όλες οι μορφές κατάλληλες για όλους τους ανθρώπους και μπορεί ένα άτομο να έχει αρνητική διάθεση προς την φυσική δραστηριότητα. Δηλαδή, ένα παχύσαρκο άτομο το οποίο. Βαριέται. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο τρόπος ζωής της καθημερινότητάς μας, οι υποχρεώσεις μας, η κόπωση που βιώνουμε, κάποια πιθανά προβλήματα που συνυπάρχουν, όπως είστε αρθρίτιδα κτλ. Άρα λοιπόν. Πόνο στα γόνατα και τέτοια. Βεβαίως. Ναι. Ένα πρώτο βήμα. Ποιο είναι? Ένα πρώτο βήμα είναι να αρχίσει κανείς να αυξήσει σταδιακά τη φυσική του δραστηριότητα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια απλά πράγματα. Να αποφεύγει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά στο σπιτιού όρθιο. Μπορούμε να εντοπίσουμε περίπου που βρίσκεται το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας του ατόμου με ένα βηματομετρητή. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, αναλόγως του που βρίσκεται στο αρχικό στάδιο, όταν το πρωτοβλέπουμε, να συστήσουμε το επόμενο βήμα, το οποίο πρέπει να είναι έτσι σταδιακό για να μπορέσει να το ακολουθήσει και το άτομο. Μάλιστα. Τώρα, σε ποιες περιπτώσεις πάμε στην χειρουργία, χειρουργικά περιστατικά? Ενδιαφέρουσα ερώτησή σας, διότι όντως η βαριατρική είναι μέρος όλης αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης, πάλι βέβαια με συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια λοιπόν από τους διεθνείς οργανισμούς είναι με βάση το δείκτη μάζας σώματος. Όταν λοιπόν ένα άτομο έχει ένα δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40, ή όταν ο δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από 35 με συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας, δηλαδή που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Δηλαδή, έχουμε ένα άτομο που έχει δείκτη μάζας σώματος, για παράδειγμα, 36, και συγχρόνως έχει υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνική άπνοια. Και σε αυτή την κατηγορία λοιπόν ατόμων απευθύνεται η βαριατρική. Φυσικά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο. Πρέπει το άτομο να είναι σε θέση να υποβληθεί στο χειρουργείο. Αυτά είναι χειρουργικά θέματα. Αλλά. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες δυσαπορροφήσεις μετά. Δηλαδή, πάλι χρειάζεται μια παρακολούθηση μετά. Μπορεί το άτομο να μην απορροφά καλά κάποιες βιταμίνες, κάποια χρωστοιχεία, να πρέπει να παίρνει μετά κάποιες πολυβιταμίνες. Είναι όμως πράγματα που με κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση βεβαίως είναι εφικτό να γίνουν. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες αντενδείξεις. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έχει ενεργό κακοήθεια, όταν υπάρχει μια εγκυμοσύνη, όταν το άτομο είναι αλκοολικό, για παράδειγμα, όταν υπάρχει βαριά αναπνευστική νόσος. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που αντενδείκνεται η βαριατρική χειρουργική. Δηλαδή, ακόμα και αν εμπίπτει με βάση το δείκτη μάζας σώματος το άτομο, αντενδείκνεται για άλλους λόγους, για άλλα θέματα υγείας που έχει. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μάλιστα. Τώρα, ο σημερινός υπέρβαρος είναι και αυριανός παχύσαρκος, γιατρέ? Όντως έχει πολύ σημαντικές πιθανότητες. Έχει, Δηλαδή, γιατί μιλούμε με βάση τις πιθανότητες της μελέτης. Σίγουρα, ναι. Ένα υπέρβαρο άτομο, λοιπόν, όντως έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι το αυριανό παχύσαρκο άτομο. Και ένα παχύσαρκο άτομο έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει επιδεινούμενο βαθμό παχυσαρκίας. Γιατί και η παχυσαρκία έχει βαθμούς. Εντάξει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να φτάσει να έχει αυτό που λέμε νοσογόνο παχυσαρκία, να έχει φτάσει πλέον σε σημείο να δημιουργεί πολλαπλά θέματα υγείας. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι ένα άτομο με φυσιολογικό βάρος μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή του, για κάποιον λόγο, είτε πρωτογενή είτε δευτερογενή, να μεταβείται στην κατηγορία των υπέρβαρων ατόμων. Όμως αυτό που έχει βρεθεί από μελέτες είναι ότι η μετάβαση από την κατηγορία του υπέρβαρου ατόμου στην κατηγορία του παχύσαρκου ατόμου είναι πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο σύντομη. Έτσι. Βεβαίως. Και αυτό συνάδει και με τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε, τα οποία δείχνουν ότι ο αριθμός των ατόμων με παχυσαρκία αυξάνεται σε πολλαπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που είναι υπέρβαρα. Ακριβώς επειδή αυτή η μετάβαση είναι πολύ γρήγορη. Μάλιστα. Τώρα έχω γράψει και το άλλο. Ποια προληπτικά μέτρα θα πρέπει να πάρει ένας κανονικός άνθρωπος, ώστε να μην αρχίσει να παίρνει περιττά κιλά, τα οποία, όπως είπατε καταρχήν, θα τον μετατρέψουν σε υπέρβαρο και συνεχεία σε σύντομο χρονικό διάστημα σε παχύσαρκο? Μάλιστα. Υπάρχει μια πλειάδα πραγμάτων που πρέπει να κάνει. Πρώτα απ' όλα,
είναι σημαντικό ιατρικά να κάνει το check-up του. Ετήσιο για παράδειγμα ή εξαμηνιαίο. Mm-hmm. Διότι όπως είχαμε συζητήσει, υπάρχουν νόσοι όπως ο υποθυριωδισμός, η υπερκορτιζολεμία που μπορεί να προδιαθέτουν στην αύξηση του σωματικού βάρους. Πρέπει επίσης να αλλάξει και τον τρόπο ζωής του. Δηλαδή να υιοθετήσει μια υγιεινή διατροφή, να αποφεύγει τις ενεργειακά υπερβολικά πυκνές τροφές, όπως είναι κάποια είδη αναψυκτικών, τροφές που περιέχουν πολύ μεγάλη ποσότητα επεξεργασμένων υδατανθράκων κλπ. Σάχαρη. Η ζάχαρη βεβαίως, είναι υδατάνθρακες η ζάχαρη. Ναι. Να έχει μια φυσική δραστηριότητα στον βαθμό που, που έχει τη δυνατότητα σωματικά. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που δεν λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιες φορές. Για παράδειγμα, ο ύπνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, διότι έχει βρεθεί από μελέτες ότι η έλλειψή του μπορεί να προδιαθέσει στην ανάπτυξη παχυσαρκίας. Ναι, μου το έχουν πει αυτόν, ότι όταν κοιμάσαι κανονικά, χάνεις και κιλά. Είναι γεγονός. Να σας πω, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η έλλειψη ύπνου προδιαθέτει στην αύξηση του σωματικού βάρους. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, έχει σχέση και με την αλλαγή του κυρκάνδιου ρυθμού, δηλαδή της εναλλαγής ημέρας και νύχτας. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι. Αυτοί που εργάζονται τη νύχτα. Μπορεί να συμβεί και αυτό, έχει βρεθεί σε μελέτες, αλλά γενικότερα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ένας μειωμένος σε διάρκεια ύπνος ή σε ποιότητα, κάτω από 8 ώρες δηλαδή κατά μέσο όρο. Έχει την τάση να επηρεάζει ορμονικά το άτομο, δηλαδή αυξάνεται η παραγωγή κορτιζόλης, η οποία με τις άτσες αυξάνεται τον κίνδυνο αναπόθεση λοιπόν, και αυξάνεται και η παραγωγή γρελίνης, που είναι μια ορμόνη η οποία είναι ορεξιογόνος, δηλαδή δράσει στο κέντρο της όρεξης του εγκεφάλου και δημιουργεί την τάση για να φάει κανείς. Και έτσι γίνεται. Αν αργήσεις να κοιμηθείς το βράδυ, πεινάς. Μια απλή λοιπόν λύση είναι πέρα το ότι. Εγώ το έχω, δει, το έχω βιώσει αυτό. Δηλαδή, αν αργήσω να κοιμηθώ, αν μείνω σε μία παραδείγματος χάρη, θέλω να φάω. Οπότε. Μάλιστα. Και την επόμενη μέρα μπορεί να το κάνει. Ναι. Και ένας απλός τρόπος να το αντιμετωπίσει είναι, αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί όντως να καλύψει αυτές τις ώρες το βράδυ, τουλάχιστον να τις καλύπτει κατά τη διάρκεια της ημέρας, το μεσημέρι για παράδειγμα. Τώρα να πάρουμε και τα παιδιά. Έναν παχύσαρκο παιδί κινδυνεύει να γίνει ένας παχύσαρκος ενήλικας, γιατρέ μου. Γιατί πρέπει έτσι να πούμε και στους γονείς να προσέξουν αυτόν, γιατί πολύ πιθανόν να υπάρχει αυτό. Ναι, όντως είναι ένα θέμα η παιδική παχυσαρκία. Ένα και παιδί το οποίο είναι παχύσαρκος σε παιδική ηλικία έχει περίπου διπλάσιο κίνδυνο να είναι και ένας παχύσαρκος ενήλικας. Αυτό που συνιστάται γενικά στα παιδιά δεν είναι η ενεργός δίαιτα. Αυτό που συνιστάται είναι η υγιεινή διατροφή, δηλαδή να προληφθεί η περαιτέρω αύξηση του βάρους. Δεν συνιστάται δηλαδή να γίνει ενεργός δίαιτα, συνιστάται να προληφθεί η περαιτέρω αύξηση του βάρους και το παιδί σταδιακά μεγαλώντας και αναπτυσσόμενο να μπορέσει να εμπέσει στις κατάλληλες καμπύλες. Διότι στα παιδιά πλέον δεν μιλούμε για απόλυτο δίκτυμα σώματος, μιλούμε για καμπύλες. Είναι και παιδί αυτό δηλαδή. Θα πρέπει να διδάξουμε τα παιδιά αυτά. Σίγουρα πρέπει να ενημερωθούν κατά κύριο λόγο οι γονείς και οι γονείς μετά να διδάξουν τα παιδιά. Έναν υγιεινό τρόπο ζωής που περιλαμβάνει κατάλληλη διατροφή. Ακριβώς. Όταν ο γονιός τρώει ανεξέλεκτα, σίγουρα και το παιδί θα φάει. Έτσι δεν είναι. Ναι, και γενικά υπάρχει και μια τάση τη σύγχρονη εποχή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών, οι οποίες είναι υπερβολικά πλούσιες ενεργειακά. Mm-hmm. Ναι. Είναι εύγευστες, αλλά πολύ πλούσιες ενεργειακά. Ότι το ωραίο δεν μπορούμε να το φάμε. Αντρώμε πάνω με τρωναρίστο. Είναι και συνήθεια. Μπορούμε να φάμε, ας πούμε, αλλά να μην είναι αυτό το καθημερινό που τρώνε τα παιδιά και δεν μαγειρεύουν σπίτι οι γονείς και τρώνε τα παιδιά ό,τι βρουν. Αυτό είναι λαθασμένο, πιστεύω. Σωστά. Και επιπλέον, όταν συνηθίσει κανείς να καταναλώνει όσπρια, λαχανικά, φρούτα. Μετά προσαρμόζεται και η αίσθηση της γεύσης του. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο και αυτό. Τώρα, πολλοί άνθρωποι όταν αγχώνονται ή στενοχωριούνται, γιατρέ μου, καταφεύγουν σε φαγητό. Ποια είναι η σχέση μεταξύ στρες και παχυσαρκίας? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όντως ισχύει αυτό και υπάρχει μια. Υπάρχει βουλημία. Η βουλημία, θα το συζητήσουμε, είναι μια διατροφική διαταραχή. Ναι. Αλλά αυτό που συμβαίνει στο στρες είναι ότι υπάρχει μια βιολογική διασύνδεση. Δηλαδή. Όταν υφιστάμεθα στρες, αυξάνεται μια ορμόνη στο αίμα που λέγεται κορτιζόλη, η οποία εκρίνεται από τα επινεφρίδια. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κορτιζόλη προδιαθέτει στην αναπόθεση λιπόντου ιστού. Επομένως, υπάρχει μια βιολογική διασύνδεση. Το στρες μπορεί να αυξήσει αυτά τα επίπεδα κορτιζόλης. Και κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί είναι ότι όταν είμαστε σε στρες, έχουμε γενικά την τάση να καταναλώσουμε τροφές οι οποίες δρούν αγχολητικά. Και τέτοιες τροφές κυρίως είναι τροφές που είναι πολύ πλούσιες σε υδατάνθρακες και σε λιπαρά, επειδή έχουν την τάση να δρουν στο κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου. Οπότε τρώγοντάς τες νιώθουμε προσωρινά καλύτερα.
Όμως, μακροπρόθεσμα φυσικά αυτό έχει αρνητική επίδραση και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, διότι βλέπουμε να παίρνουμε παραπάνω βάρος, αγχωνόμαστε περισσότερο, έχουμε περισσότερο στρες, περισσότερο κορτιζόλη και τελικά καταλήγει να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ναι, αλλά εγώ να σας πω ότι έχω στρες και δεν τρώω. Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο, έτσι. Τα μεταβολικά μονοπάτια στους ανθρώπους είναι σύνθετα. Έχουμε ακόμα έναν πάνω στο κοντρόλ. Ναι, τα μεταβολικά. Στρεσαρισμένο συνέχεια. Και δεν τρώει. Τα μεταβολικά μονοπάτια είναι σύνθετα και δεν είναι το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους. Αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου. Είναι ένα κομματάκι του πάζλ. Δεν είναι ολόκληρο το πάζλ. Ναι. Τίποτα δεν είναι απόλυτο. Τώρα, μπορεί η κατανάλωση νερού να βοηθήσει στη μείωση βάρους. Αυτό είναι καλό, έτσι. Το νερό γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν νοείται μεταβολισμός χωρίς το νερό. Πολλές φορές το υποτιμάμε και. Πρέπει κανείς να θυμάται ότι δεν είναι απαραίτητο να διψάσει για να πιει νερό. Πρέπει όλοι μας να καταναλώνουμε 8 ποτήρια νερό την ημέρα περίπου. Μάλιστα. 8 ποτήρια. Φυσικά εξαρτάται και από το βαθμό της φυσικής δραστηριότητας του ατόμου. Έτσι, αν κάποιο άτομο είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, έχει μεγάλη απώλεια υγρών με την εφίδρωση. Εννοείται σε εκείνη την περίπτωση ακόμα περισσότερο. Λέμε τώρα ένα μέσο όρο. Το νερό, πέρα από το ότι είναι απαραίτητο για τον μεταβολισμό, λειτουργεί και μηχανικά. Δηλαδή αυτό που κάνει ότι διατείνει μηχανικά το στομάχι και δημιουργεί την αίσθηση του κορεσμού. Άρα έχει και αυτή τη χρησιμότητα. Και πέραν τούτου. Βοηθά να αποφύγουμε ακριβώς την κατανάλωση άλλου τύπου υγρών, τα οποία είναι πολύ ενεργειακά πυκνά. Μάλιστα. Για παράδειγμα, κάποια είδη αναψυκτικών είναι πολύ ενεργειακά πυκνά. Έχουν πάρα πολλές θερμίδες σε μικρό όγκο. Άρα λοιπόν, καταναλώντας νερό και αποφεύγοντας να πιούμε αυτά. Ναι, όπως και τα τσάγια. Δηλαδή, νομίζω ότι με το τσάι είναι ήπια τσάι, λέει, και ήπια νερό. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι, νομίζω. Κοιτάξτε, δεν είναι συνώνυμα το νερό με το τσάι. Ναι. Το τσάι περιέχει υψηλές ποσότητες καφείνης. Δεν λέμε ότι το τσάι. Και εξαρτάται και το είδος του τσαγιού, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει, ας πούμε, η Camellia sinensis, που είναι το κλασικό είδος τσαγιού, στο οποίο αναφέρεται ο περισσότερος κόσμος. Περιέχει φυσικά καφέινη, περιέχει και κάποια φυτοχημικά τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για τον οργανισμό. Δεν αρνείται κανείς ότι μπορεί να έχει ευεργετικές ιδιότητες, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει το νερό. Όταν... Άλλο το νερό, άλλο το τσάι. Ναι, αλλά όταν πιείς ένα ποτήρι νερό, δεν θες να φας πολύ φαγητό. Επειδή, πριν αρχίσεις, επειδή διατείνει μηχανικά το στομάχι. Και είναι μια χαρά. Γιατί είναι ανάγκη ο παχύσαρκος να αρχίσει το φαγητό, να πιει ένα ποτήρι νερό και μετά να αρχίσει. Έτσι, είναι μια καλή στρατηγική προσέγγιση. Γιατί διατείνει το στομάχι, δημιουργεί μηχανικό αίσθημα κορεσμού. Αυτό είναι που συμβαίνει. Άρα τώρα και το θέμα του ύπνου επηρεάζει το βάρος μας, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα το επηρεάζει. Και όπως ανέφερα και προηγουμένως, μπορεί να η μειωμένη διάρκεια ύπνου ή η μειωμένη ποιότητα ύπνου μπορεί έμεσα να δημιουργήσει μια προδιάθεση για αυξημένο βάρος και παχυσαρκία μέσω των ορμονών που είπαμε, της κορτιζόλης και της γκρελίνης, το οποίο η παραγωγή αυξάνεται όταν υπάρχει έλλειψη ύπνου. Τώρα υπάρχουν και άτομα τα οποία πιστεύουν ότι με το να καπνίζουν αδυνατίζουν. Αυτό είναι γεγονός? Όταν καπνίζει κάποιος αδυνατίζει? Πρέπει να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή του επιστημονική διάσταση. Όταν το άτομο σταματήσει να καπνίζει, πέφτει ελαφρώς ο βασικός μεταβολικός ρυθμός, ο οποίος όμως πολύ γρήγορα μετά την διακοπή του καπνίσματος επανέρχεται στο φυσιολογικό. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το κάπνισμα είναι τόσο επιβλαβές που δεν πρέπει κανείς σε καμία περίπτωση να σκεφτεί να μην σταματήσει το κάπνισμα για το θέμα του βάρους. Σε καμία περίπτωση. Το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μία σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Πρέπει. Ο πρώτος στόχος είναι να σταματήσει κανείς το κάπνισμα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σκεφτεί το θέμα του βάρους για το θέμα τη διακοπή του καπνίσματος. Λοιπόν, τώρα ποιοι είναι οι λόγοι που πολλοί άνθρωποι, ενώ ξεκινούν δυναμικά την προσπάθεια να χάσουν κιλά, στην πορεία απογοητεύονται και τα παρατούν? Τι κάνουν αυτοί, τι κάνουμε? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση, γιατί πολλοί κόσμος το βιώνει. Ναι, πολλοί κόσμος, ναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα άτομα θέτουν. Θέλουν γρήγορα. Ακριβώς. Δηλαδή θέτουν πάρα πολύ υψηλούς στόχους εξ αρχής. Ναι. Οπότε δημιουργείται μια απογοήτευση. Γιατί όπως συζητήσαμε, δεν είναι επιστημονικά ορθό να χάσει κανείς υπερβολικό βάρος. Πρέπει να χάνει περίπου 1 κιλό την εβδομάδα και με βάση και το δείκτη μάζα σώματός του. Εξαρτάται από αυτό. Άρα λοιπόν, πρέπει να γνωρίζει το άτομο ότι επιστημονικά υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό που ενδείκνεται. Επίσης, κάτι άλλο πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος. Δηλαδή, στην αντιμετώπιση της, ιδιαίτερα για την κατηγορία των παχυσάρκων, θα υπάρχουν και περίοδοι στασιμότητας, θα υπάρχουν και περίοδοι που χάνεις μεν βάρος αλλά με μειωμένο ρυθμό, θα ακολουθούνται από περιόδους που χάνεις βάρος με μεγαλύτερο ρυθμό. Θα υπάρχει μια εναλλαγή. Πρέπει λοιπόν το άτομο να αποδεχθεί ότι είναι μια μακροχρόνια πορεία που πρέπει να διανύσει. Για να βρει την ιθάκη του, για να βρει δηλαδή τον τελικό του στόχο να φτάσει στο επιθυμητό του βάρος. Θα υπάρχει μια σταδιακή απώλεια βάρους, αλλά δεν θα είναι αυτό που λέμε express. Θα έχει μια σταδιακή πορεία. Οτιδήποτε ασθένεια πρέπει να περιμένεις, να έχεις την υπομονή. Σωστά. Να περάσεις, ας πούμε, ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να το. Ναι. Τώρα, πολλοί άνθρωποι καταφέρουν να χάσουν τα κιλά, αλλά στη συνέχεια να τα ξαναπαίρνουν.
Τι πρέπει να κάνουμε για να μην τα ξαναπάρουμε τα κιλά μας, γιατρέ? Λοιπόν, αυτό έχει σχέση, όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως, με τους μηχανισμούς, τους ομοιοστατικούς του οργανισμού. Όταν λέμε ομοιοστατικοί μηχανισμοί, εννοούμε μηχανισμούς που τείνουν να επαναφέρουν την κατάσταση, τη νέα κατάσταση στην προηγούμενη. Μάλιστα. Όπως είπαμε, όταν χάνουμε λιπόδι ιστό, επειδή είναι ένας βιολογικά ενεργός ιστός, μειώνεται στην ουσία ο βασικός μεταβολικός μας ρυθμός και πρέπει να καταναλώνουμε όλο και λιγότερη ενέργεια για να συνεχίσουμε να χάνουμε βάρος. Και αυτό δημιουργεί και μεγάλη δυσκολία και μάλιστα ένα περίπου 50% των ατόμων ξαναβάζουν βάρος ενώ έχουν χάσει. Μάλιστα. Τι μπορεί να γίνει? Πρέπει να αλλάξει συνολικά ο τρόπος ζωής του ατόμου. Πρέπει να τροποποιήσει τον τρόπο διατροφής του, όπως είπαμε, την αποφυγή ενέργεια των τροφών, να τροποποιήσει την φυσική του δραστηριότητα και υπάρχουν περιπτώσεις με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή ένα δείκτημα σώματος πάνω από 30 ή δείκτημα σώματος πάνω από 27 με συμπαραματούντα προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με την παχυσαρκία, όπως διαβήτη, υπέρταση κτλ. Υπάρχει μια κατηγορία ατόμων που εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια, στα οποία βοηθά να υπάρξει και προσθήκη μιας αναγκευτικής αγωγής που θα λειτουργήσει ως μια γέφυρα σταθεροποίησης για να μπορέσουν να διατηρήσουν την απώλεια βάρους τα άτομα αυτά. Τώρα, εντάξει, γιατρέ μου, να μου πείτε ότι έχουμε καμιά φορά και ψυχολογικές συνέπειες της παχυσαρκίας. Τι θα κάνουμε σε αυτό το θέμα? Εντάχει, γιατί μα ειδοποιούν ότι έχουμε δυστυχώς τα όμορφα, πάντοτε τελειώνουν. Είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό. Ναι. Διότι πολλές φορές που συμβαίνει ότι τα άτομα έχουν πολύ αρνητική εικόνα για την εμφάνισή τους. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα ίδια τα άτομα έχουν μια προκατάληψη αρνητική με την εμφάνισή τους και αυτό ουσιαστικά δημιουργεί πολλές φορές μια αίσθηση χαμηλής αυτοεκτίμησης, μια μειωμένη συμμετοχή στις κοινωνικές δραστηριότητες. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχουν πάρα πολλά πολύ ελκυστικά άτομα, τα οποία μπορεί να είναι υπέρβαρα ή ακόμα και παχύσαρκα. Δεν πρέπει δηλαδή υποχρεωτικά να ακολουθούμε τα πρότυπα ομορφιά των μοντέλων, τα οποία πολλές φορές είναι και ανέφικτα. Σωστό. Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου. Εδώ είχαμε τον Αριστομένη Τουρβά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ελπίζω και μετά το νέο χρόνο να μας έρθετε, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδρεύεται Λευκοσία, έτσι. Μάλιστα. Λευκοσία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να έχετε ακούσει τον γιατρό μας, να τον ακολουθήσουμε, γιατί πράγματι πρέπει να χάσουμε τα κιλά μας αν είμαστε υπέρβαροι. Καλή σας νύχτα. Ο Θεός μαζί σας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Immunace Original. Ξεκλείδωσε τη δύναμη του ανοσοποιητικού σου. Ξεκλείδωσε τη δύναμη του ανοσοποιητικού σου συστήματος με το συμπλήρωμα διατροφής Immunace Original. Immunace από την Vita Biotics.